Come scheletro la polizia!
Πάρε τηλέφωνο το φάση. Πάρε με εσύ τηλέφωνο το φάση. Ευχαριστώ που έπαιζε. Καλά φλόκλη. Εξάδερφε! Έλα στη ψάχνη, έλα σε άλλα! Το πράγμα είναι μαλάκα κάτι σέντα. Ήταν η ομάδα που έχει πρέπει να πάει στο Πειράτο! Σαμπάν! Πλάκα με κάει! Μας τον Άγερ! Πάμε ρε Μάριο! Σήμερα καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές γιατί κάναμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Σίγουρα τα μάτς κυπέλου, ειδικά όταν είναι θασίτικο ντέρμπι, κρύβουν ιδιαιτερότητες. Δεν παίζει ρόλο που ο αντίπαλος είναι μια κατηγορία πιο κάτω. Εμείς ήρθαμε εδώ να πάρουμε την πρόκληση. Κοιτάξαμε πολύ σοβαρά τον αντίπαλο. Από το πρώτο λεπτό μπήκαμε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε γρήγορα στο δεύτερο λεπτό, να πετύχουμε ένα γκολ που μας έκανε καλό και μας έλυσε κάποιο άγχος, αν θα υπήρχε. Ήμασταν καλύτεροι γενικά από τον αντίπαλο σε όλο το παιχνίδι. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, προσπάθησε ο αντίπαλος. Κοιτάμε τη συνέχεια, θέλαμε την πρόκριση. Κοιτάμε τώρα στους επόμενους αγώνες του πρωταθλήματος, γιατί ακολουθάει ένα αρκετά δύσκολο πρόγραμμα. Το πλέμμα της αναγέννησης το έχει περισσότερο στο πρωτάθλημα για στο κύπελλο. Την ενδιαφέρει αυτός ο θεσμός? Σίγουρα την ενδιαφέρει το κύπελλο. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο να
υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες. Το κύπελλο είναι ένας θεσμός το οποίο έχει δείξει αναγέννηση κάθε χρόνο, ότι πηγαίνει ή τελικό ή μη τελικό ή γενικά προχωράει πάρα πολύ. Στόχος μας είναι να περάσουμε τη Θάσο εμείς στην επόμενη φάση. Είναι κάτι δύσκολο, έχουμε μείνει τρεις ομάδες εμείς, ο Κρένος και η Δόξα. Θα δούμε την κλήρωση που θα γίνει την Πέμπτη. Μας ενδιαφέρει το κύπελλο και σίγουρα μας ενδιαφέρει και τα παιχνίδια του πρωταθλήματος που ακολουθούν. Είδαμε να μπαίνουν και κάποια παιδιά τα οποία δεν είχαν χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Έχει πολλά παιδιά η αναγέννηση. Σήμερα μας δόθηκε η ευκαιρία σε αυτό το παιχνίδι να χρησιμοποιήσουμε αρκετά νέα παιδιά, έστω και σαν αλλαγή. Έχουν καλές δυνατότητες. Προσπαθούμε να τα δώσουμε ευκαιρία. Είναι πολύ δύσκολο για έναν προπονητή να μπορέσει να συνδυάσει, να δίνει και συμμετοχή στα μικρά παιδιά, να παίρνει θετικά αποτελέσματα. Γιατί όπως βλέπετε, οι ομάδες στην Α' κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν υπάρχουν ευκολές ομάδες, ούτε εύκολα παιχνίδια, είτε παίζει εντός είτε εκτός. Είναι κάτι που προσπαθούμε σιγά σιγά μαζί με τον συνεργάτη μου, τον κύριο Αγγελίδη, να το κάνουμε. Προωθούμε νέα παιδιά και προσπαθήσουμε στη συνέχεια όσο το δυνατόν να βάζουμε όλο και να δίνουμε και περισσότερες συμμετοχές. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να δώσω χαρακτήρα και στις δύο ομάδες, και τους χρηστές. Είχαμε και οι δύο το Σαββατοκύριακο δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Νομίζω και εμείς και ένα γύρισταν, οι παίχτες ήταν κουρασμένοι. Εμάς φάνηκε κιόλας. Είχαμε στον πάγκο μόνο δύο 16χρονα παιδιά και τον Δημήτρη, το θυμάμαι, που ήρθε από τη δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο. Ίσως πληρώσαμε αυτό. Δεν νομίζω ότι η εικόνα του παιχνιδιού ήταν άλλη, αν είχαμε αλλαγές, δεν είναι δικαιολογία αυτό. Απλά όταν είμαστε κουρασμένοι από ένα παιχνίδι του Σαββάτου, ερχόμαστε, παίζουν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, εγώ δεν μπορώ να έχω απαιτήσεις από τα παιδιά. Το σημερινό παιχνίδι θέλω να το δούμε σε μια καλή προπόνηση. Το θετικό είναι ότι δεν είχαμε τραυματισμούς μυϊκούς, μετά από και οι δύο ομάδες έχουμε κουραστικά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Εμείς καταβάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Για μας το κύπελλο, αν είχαμε πρωτάθλημα τώρα το Σαββατοκύριακο, θα ήταν πολύ επιβαρυντικό σαν παιχνίδι. Ευτυχώς δεν παίζουμε, θα ξεκουραστούμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, δώσαν ψυχή σήμερα. Μειώσαμε το σκόρ 1-3, φάγαμε ηλίθια γκολ. Θεωρώ ότι ήταν από κούραση. Η κούραση πολλές φορές φέρνει και μη συγκέντρωση στο παιχνίδι. Οπότε εμείς δεν είχαμε σαν στόχο το κύπελλο, θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Η ομάδα της Αναγκαίας είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, ποιοτική. Έχει και παίκτες από τον πάγκο, παρόλο που οι ψηδικάδες μπαίνουν, είναι σε καλό επίπεδο, μπορεί να βοηθήσουν. Απλά σήμερα νομίζω ότι πληρώσαμε την κούραση μας. Θέλαμε να ξεκουράσουμε τα παιδιά, δεν είχαμε τη δυνατότητα και αυτό φάνηκε. Πάντως είναι coach δεύτερο παιχνίδι που βλέπω εδώ στην Ποταμιά. Διακρίνω θέληση από τα παιδιά. Ναι, υπάρχει πολύ θέληση, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Δυστυχώς, εγώ τώρα, σαν προπονητής, δεν μπορώ να τους βοηθήσω τον πάγκο όταν δεν έχεις επιλογές. Τα παιδιά προσπαθούν, θέλουν, δεν μπορεί να τους προσάψει κανείς το παραμικρό. Τι να πάω, κάποιος θέλει να πω ότι φταίω εγώ, να πάρω την ευθύνη. Η διοίκηση σίγουρα όχι, αλλά προσπαθώ να πάρω το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης εγώ. Αυτό κάνω οι προπονητές, έτσι κι αλλιώς. Οι παίχτες δεν φταίνουν τίποτα. Από τη στιγμή που δείχνουν διάθεση και θέληση, είναι οι πρωταγωνιστές. Από εκεί και πέρα, τα λάθη θα κάνουμε εμείς τα περισσότερα. Προπονητές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.